αυστηρούς ελέγχους και μπλόκα σε όλο το οδικό δίκτυο, η τροχαία βόρειο οδικού άξονα Κρήτης βρίσκεται επιποδώς στο τρίμερο της Παναγίας για να κυλήσουν όλα ομαλά. Όπου φύγει για τους εκδρομείς, οι οποίοι φόρτωσαν στα αυτοκίνητα τα απολύτως απαραίτητα και με καλή διάθεση ετοιμάζονται να επισκεφθούν χωριά και παραθαλάσσιες περιοχές. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να έχουν σύνεση όχι μόνο στα σημεία τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα, αλλά σε όλο το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Η Κρήτη βουλιάζει από επισκέπτες, με αποτέλεσμα αυτές τις ημέρες να σημειώνεται έντονη κίνηση στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Το νησί έχει κατακλειστεί από πολλούς τουρίστες, οι οποίοι όμως δεν γνωρίζουν καλά το ιδιόμορφο οδικό δίκτυο της Κρήτης. Χρειάζεται λοιπόν παραπάνω προσοχή και οι οδηγοί να έχουν τα μάτια τους 14. Επικίνδυνες παραβάσεις όπως κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, αντικανονικό προσπέρασμα, ταχύτητα, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, επιπλέον μη χρήση ζώνης, μη χρήση κράνους, είναι ενέργειες οι οποίες δεν κοστίζουν μόνο μία παράβαση, ορισμένες φορές μπορούν να κοστίσουν τη ζωή. Σημαντικό είναι αυτές τις ημέρες τις παρέες να οριστεί ένας οδηγός που δεν θα καταναλώσει αλκοόλ για να πιάσει το τιμόνι. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν τηρείται ούτε για τον τροχονόμο, ούτε για την παράβαση. Είναι για την ασφάλειά μας. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας, πρέπει να αλλάξει η παιδεία μας, να είμαστε υπεύθυνοι, να σεβόμαστε τον εαυτό μας, όσους επιβαίνουν στο όχημά μας και τους άλλους χρήστες της οδού. Αντί όμως τα θανατηφόρα δυστυχήματα να μειώνονται στην Κρήτη, αυξάνονται σταθερά, με τον διοικητή της τροχαίας Ηρακλείου να εκφράζει τον προβληματισμό του. Μία πόλη του Ηρακλείου που τη χειμερινή περίοδο κινούνται πολίτες σε πληθυσμό 200.000 και σε όλο τον νομό σε πληθυσμό 350.000, όταν φτάνουμε τώρα όλοι μαζί να είμαστε 1.000.000, αντιλαμβάνεστε ότι τα τροχαία ατυχήματα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Βέβαια, το φαινόμενο αυτό δεν συμβαίνει μόνο εδώ στο Ηράκλειο, θα πρέπει να πούμε, ή μόνο εδώ στην Κρήτη. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει και σε όλη την Ελλάδα. Πάντως, μετά από μια μακρά περίοδο απαγορεύσεων λόγω πανδημίας, οι εκδρομείς κινούνται και πάλι ελεύθερα στο οδικό δίκτυο, χωρίς περιορισμούς στις μετακινήσεις τους. Και εκτιμάται ότι τη φετινή χρονιά θα σημειωθεί κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των οχημάτων στις πολυσύχναστες οδικές αρτηρίες.